πρόθυμα. Κύριε Δελή, όσον αφορά τα ίδια ερωτήματα, δηλαδή και για το θέμα του τείχους που φτιάχνετε, μάλλον που θα επεκταθεί. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Ο φράχτης, το ίδιο είναι. Ναι, ναι, ο φράχτης, ναι, το ίδιο πράγμα. Ναι, ναι. Εσείς πιστεύετε ότι ο φράχτης είναι λύση, συμφωνείτε με την επέκτασή του και την ύπαρξή του βέβαια? Για το ΚΚΕ η προστασία των συνόρων αποτελεί αυτονόητη βασική προτεραιότητα, έτσι. Από εκεί και πέρα δεν θεωρούμε ότι η προστασία των συνόρων εξασφαλίζεται με φράχτες. Και αυτό γιατί οι φράχτες δεν αντιμετωπίζουν τις αιτίες των προβλημάτων, εν προκειμένου του προβλήματος των προσφυγικών και μεταναστευτικών κυμάτων, αλλά προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες. Θα θέσω στη συζήτηση και ένα άλλο γεγονός, το οποίο τυχαίνει να το γνωρίζω. Νομίζουμε ότι καλύτερη προστασία των συνόρων είναι όταν μια περιοχή έχει κόσμο, έχει πληθυσμό και ο πληθυσμός δεν εγκαταλείπει αυτή την περιοχή. Κάτι που δυστυχώς συμβαίνει, κύριε Μιχελάκη, σε όλη την παρόχθια περιοχή του Έβρου. Κανένας φράχτης λοιπόν δεν μπορεί να εξασφαλίσει την προστασία των συνόρων γιατί το πρόβλημα, ξέρετε, δεν δημιουργείται, δεν πέφτει από τον ουρανό. Είναι αποτέλεσμα μιας πολύ συγκεκριμένης πολιτικής επιλογής που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη συμφωνία που έχει συνυπογράψει με την Τουρκία, καθιστώντας την ως χώρα ασφαλής παραμονής και μετακίνησης προσφύγων και μεταναστών, και δίνει τον τρόπο, δίνει τη δυνατότητα έτσι στην τουρκική κυβέρνηση να εργαλειοποιεί αυτό το ζήτημα και να έχουμε όλα όσα έχουμε τα τελευταία χρόνια, με πιο χαρακτηριστικό αυτό που έγινε την άνοιξη νομίζω το Φεβρουάριο, το Μάρτιο του 2020. Αυτή είναι η δική μας απάντηση σε σχέση με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Αφήστε που η αιτία της δημιουργίας και της ύπαρξης αυτών των δυστυχισμένων ανθρώπων είναι μια σειρά από πόλεμοι, επεμβάσεις, πραξικοπήματα, φτώχεια, πείνα, όλα όσα δηλαδή φέρνει αυτός ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής και οργάνωσης της κοινωνίας σε παγκόσμιο πια επίπεδο. Αυτό έχει αυτή τη στιγμή υπάρχει. Αυτό λοιπόν, όσο θα υπάρχει λοιπόν αυτό και θα δημιουργεί αυτά τα κύματα τα μεταναστευτικά και τα προσφυγικά, και οι χώρες οι οποίες προκαλούν αυτά τα προσφυγικά κύματα, και μιλάω για τις υπεριαλιστικές χώρες, για τις μεγάλες χώρες, για το ΝΑΤΟ, στο οποίο συμμετέχει η χώρα μας, και το ΝΑΤΟ, από όσο γνωρίζω, είναι ένας επιθετικότατος στρατιωτικός δολοφονικός οργανισμός. Από εκεί και πέρα, το να επιχειρείς να αντιμετωπίσεις κάποιες επιμέρους συνέπειες από αυτά τα προσφυγικά, τα μεταναστευτικά κύματα, νομίζω ότι δεν συμβάλλει στην αντιμετώπιση του ζητήματος. Κύριε Δελή. Κοιτάξτε, η ακρίβεια είναι εδώ, κύριε Μιχελάκη και κυρία Βραχά, φουντώνει συνεχώς. Και τα μέτρα σαν αυτά που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση για την ενεργειακή εν προκειμένου ακρίβεια δεν την αντιμετωπίζουν αυτήν την ακρίβεια, και δεν την αντιμετωπίζουν γιατί δεν ασχολούνται με τις αιτίες της ακρίβειας, με τις αιτίες της ενεργειακής φτώχειας. Δεν είναι ο καθορισμός των τιμών σε διεθνές επίπεδο. Θα σας πω. Και βεβαίως αυτές οι αιτίες βρίσκονται και στη λεγόμενη πολιτική της απελευθέρωσης της ενέργειας, για την οποία έβαλαν το χεράκι τους όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις, και στη λεγόμενη πράσινη μετάβαση που την χρυσοπληρώνει και την ακριβοπληρώνει ο ελληνικός λαός, και βεβαίως με την έννοια ότι η ενέργεια εξακολουθεί και να παραμένει ένα πάρα πολύ ακριβό εμπόρευμα. Αυτό που λέμε εμείς, κύριε Μιχελάκη, είναι ότι θα πρέπει αντί για επιδοτήσεις στην ουσία, όχι των λογαριασμών, αλλά είναι επιδοτήσεις των παρόχων της ηλεκτρικής ενέργειας, γιατί αυτά πάλι ο λαός θα τα πληρώσει. Αυτά τα χρήματα βγαίνουν μέσα από τον προϋπολογισμό και η φορολογία που θα πέσει πάνω στα κεφάλια του λαού θα έρθει να καλύψει αυτά τα χρήματα. Το λέει άλλωστε και η κυβέρνηση από την υπεραπόδοση των εσόδων. Αφήστε που ανάμεσα στις πολλές ανακοινώσεις χθες της κυβέρνησης ανακοινώθηκε και ένα καινούριο χαράτσι
μέσα από τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας θα αυξηθεί το ποσό για μελλοντική χρήση, όπως είπε η κυβέρνηση. Αυτό προτάσεις... το ένα λεπτό λέτε που έχει μπει. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Και αυτό. Κάποια πράγματα ξεκινάνε με ένα λεπτό και στη συνέχεια εξελίσσονται. Όμως, αυτό που λέμε εμείς ως ΚΚΕ είναι καταρχήν ότι θα πρέπει να απεγκλωβιστούμε από το χρηματιστήριο ενέργειας, στο οποίο μας έχει τοποθετήσει ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2017. Θα πρέπει να καταργηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής. Θα πρέπει να καταργηθούν οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης, τους οποίους τους υπερψήφισαν πριν κλείσει η Βουλή όλα τα κόμματα εκτός από το ΚΚΕ στην Ελληνική Βουλή. Και βεβαίως θα πρέπει να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Ας μείνει στο μαύρο χαβιάρι, δεν έχουμε αντίρρηση, αλλά στο γάλα, στο ρύζι, σε αυτά που χρειάζεται ο απλός άνθρωπος για να ζήσει. Σήμερα νομίζουμε ότι θα πρέπει να καταργηθούν αυτά και βεβαίως με μια αύξηση των μισθών. Γιατί αυτή τη στιγμή, κύριε Μιχαλάκη, ο βασικός μισθός βρίσκεται κάτω από το επίπεδο του 2009. Αυτή είναι η μάλιστα κατάσταση, δυστυχώς. Κύριε Σπίρτζη. Αυτά όλα θα πρέπει να γίνουν αν θέλουμε να υπάρξει στοιχειώδης ανακούφιση των λαϊκών οικογενειών.